είναι κάτι άλλο, είναι κάτι διαφορετικό. Είναι μια απόφαση που είναι το καταρχήν βήμα για να πρέπει να υπάρχει, δηλαδή η βούληση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Είναι κάτι που και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης το θέλει. Ναι. Λαμβάνουμε απόφαση σήμερα ως Περιφερειακό Συμβούλιο για να προτείνουμε το συγκεκριμένο έργο. Μάλιστα. Τον άξονα 7 είναι στο μέτρο της Περιφέρειας. Είναι ένας από τους 9 το επιχειρησιακό σχέδιο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στα 340 εκατομμύρια τα περιβόητα. Στον άξονα 7 υπάρχουν αρχικώς, είχαν προβλεφθεί 57 εκατομμύρια για υποδομές. Ήδη τα, 10 έχουν, τα 9 με 10 έχουν δεσμευτεί για κάποια άλλα έργα. Υπάρχει δηλαδή ένα άμεσα διαθέσιμο ποσό γύρω στα 45 με 47 εκατομμύρια και είναι αρκετά μεγάλο το ποσό έτσι ώστε να μπορεί να υποβληθεί αυτή τη στιγμή αυτό το απόλυτα όριο τον Αύγουστο του 2012. Ναι. Η απόφαση λοιπόν αυτή έχει να κάνει δηλαδή με την πρόθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου να το εντάξει. Άρα σήμερα ψηφίζεται η πρόθεση. Η ερώτηση είναι προς τους Περιφερειακούς Συμβούλους που θα κληθούν να ψηφίσουν. Θέλετε να γίνει η κλεισούρα? Και έχει μια αξία, κύριε Σαββόπουλε, να δούμε αν θα είναι και ομόφωνη η απόφαση. Αν θα δούμε λοιπόν όλοι με ναι. Έτσι, ναι. Έχει αξία αν θα δούμε και τα όχι. Γιατί... Θα δούμε. Γιατί θα δούμε απόψε. Απόψε θα δούμε. Κάποιοι αντιπολίτευσης που να λένε ότι να είναι μεγάλο το έργο και δεν ξέρουμε. Θα δούμε ποιοι θα πούν, αν ελπίζω να μην πούν. Θα δούμε ποιοι θα πούν τα όχι. Έχουμε έτσι, την περιβόητη περιφερειακή συνείδηση. Είναι μια σημαντική απόφαση, από εκεί ξεκινάει. Ξέρουμε όλα τα ωφέλη της συγκεκριμένης, του συγκεκριμένου έργου για την ευρύτερη περιοχή, τόσο της Καστοριάς, όσο της Φλόρινας μέσω του Αμιντέ, όσο και της Κοζάνης μέσω της Πτολεμαΐδας. Από εκεί πέρα συντομεύει κατά πολύ την συγκεκριμένη διαδρομή και κατά απόσταση και κατά χρονικό διάστημα της διέλευσης. Και τέλος πάντων πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο θα τονώσει την ευρύτερη περιοχή έτσι στο οικονομικό κομμάτι. Έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε καλύτερη πρόσβαση στο Ποδοσάκιο νοσοκομείο και όλα τα ωφέλη. Είναι και πέρα το ότι, ας πούμε, με το που θα ξεκινήσει ένα τόσο μεγάλο κατασκευαστικό κομμάτι στο χρονικό διάστημα της κατασκευής του, είναι κάτι το οποίο θα τονώσει και το κατασκευαστικό κλάδο στα χρόνια αυτά της Ήβης. Αλλά πιστεύω ότι είναι η κατάλληλη ευκαιρία και το κατάλληλο timing για το συγκεκριμένο έργο. Αν δεν υλοποιηθεί. Αν δεν γίνει τώρα, δεν θα γίνει ποτέ. Δεν θα γίνει ποτέ, ναι. Κύριε Σαββόπουλε, εγώ σας λέω ότι περνάει αυτό το θέμα. Ψηφίζουμε ναι απόψε, ναι, θα ψηφίσουν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι για να γίνει το έργο της κλεισούρας. Επόμενο βήμα ποιο είναι? Ή μόνο θα πούμε ένα ναι και θα το αφήσουμε εκεί στο ντουλάπι, στο σιρτάρι? Δεν μένει, όχι, έχει μια συνέχεια και υπάρχει έτσι μια συνέχεια. Για να μας πείτε. Υπάρχουν κάποιες φάσεις οι οποίες είναι... Θα πρέπει μετά, επειδή είναι ένα έργο το οποίο φαντάζομαι ότι, όχι φαντάζομαι, είναι ένα έργο μεγάλο, ναι, εξειδικευμένο και φαντάζομαι ότι θα πρέπει να βρεθεί το νομοθετικό πλαίσιο να κάνουμε μια προγραμματική σύμβαση, φαντάζομαι με, όπως είναι η Εγνατία. Η Εγνατία έχει μεγάλη εμπειρία σε αυτού του είδους τις κατασκευές. Ναι. Που πιθανόν, ας πούμε, να τους εκχωρεί το δικαίωμα. Εννοείται στις σύραγγες και τα λοιπά, Ναι, είναι λογικό τώρα, καταλαβαίνετε. Μην έχουμε τα προβλήματα που έχουμε με το φράγμα των Εστωρίων. Όταν είναι ένα τόσο μεγάλο έργο, δηλαδή οι διεύθυνσεις τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, πιστεύω ότι δεν θα είναι σε θέση να μπορεί να το επιβλέψει. Είναι εξειδικευμένο έργο, κύριε Νατσούλη. Δεν πρέπει να λέμε ότι μπορούμε να κάνουμε ένα τόσο μεγάλο, ναι, έργο σαν επίβλεψη. Ναι. Φαντάζομαι πως θα πρέπει να προετοιμαστεί μια προγραμματική σύμβαση με την Εγνατία, η οποία έχει την αντίστοιχη εμπειρία. Πιθανό να χρειαστεί και η εκχώρηση όσον αφορά τη διαδικασία της δημοπράτησης, σίγουρα και της επίβλεψης, και οι πληρωμές θα γίνονται από την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Από εκεί πέρα, επειδή είναι ένα έργο το οποίο είναι, και αυτό εγώ δεν το ήξερα πριν δύο μέρες όταν έκανα αρχικά τις δηλώσεις. Ναι. Είναι ένα μεγάλο έργο, μεγάλα έργα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούνται αυτά που είναι άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Θα πρέπει. Και εδώ είναι άνω των 50 εκατομμυρίων, άσχετα αν οι εκτόσεις θα το κατεβάσουν μέχρι και τα 25. Έτσι. Ναι, άσχετα αυτό, αλλά για να πάρει την προέγγιση δημοπράτησης, εφόσον ανοίξει το μέτρο που διαχειριστική αρχή στον άξονα 7, θα πρέπει να έχουμε και την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Βρυξελών, υποβάλλοντας έναν φάκελο. Το οποίο αυτό πιθανόν να μας καθυστερήσει κανένα από 3 έως 6 μήνες. Θέλει δηλαδή και εκεί μια έτσι προσπάθεια για να πάρει την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μεγάλο έργο. Όλα τα μεγάλα έργα άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ χρειάζονται αντίστοιχα αυτές τις εγκρίσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις Βρυξέλλες. Αυτό τουλάχιστον έχω ως ενημέρωση χθες. Ανοίγει το μέτρο και εφόσον όλα πάνε καλά, του χρόνου, ναι, το καλοκαίρι, θα είμαστε σε μια φάση δημοπράτησης ενός τόσο μεγάλου έργου που το περίμενε η Καστοριά και το περιμένει χρόνια. Το έργο μελετητικά
θέλω να το ξαναπώ, ήταν έτοιμο από τον Αύγουστο του 2012. Από εκεί και πέρα, η σημερινή Περιφερειακή Αρχή με Περιφερειάρχη τον κύριο Κασαπίδη, βλέπετε πολύ καλά στο τρίτο Περιφερειακό Συμβούλιο που κάνουμε, το βάζει ως θέμα για να ληφθεί απόφαση για να ξεκινήσει η διαδικασία της δημοπράτησης αυτού του μεγάλου έργου. Έχουμε μία πορεία ακόμα. Και το λέω κύριε Νατσούλη, γιατί θα μπορούσε κάποιος, ας πούμε, κακοπροαίρετα, όπως είπατε και εσείς, γιατί υπάρχει μια διέστηση ότι, εντάξει, ότι ναι, μεν παίρνετε απόφαση, αλλά μάλλον δεν θα γίνει κτλ. Τα βήματα είναι αυτά. Αν υπήρχε κάποια έτσι πονηριά, θα μπορούσε να γίνει προεκλογικά, σε μια προεκλογική περίοδο. Εντάξει, δηλαδή, πονηριά με την έννοια όχι έτσι. Αλλά πολλές φορές, επειδή υπάρχουν πολλά παραδείγματα, λέμε ένα ναι να χρυσώνουμε το χάπι και μετά το βάζουμε στο σιρτάρι. Είναι σαν θέμα. Είναι στο δεύτερο μήνα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι να, θα περιμένουμε, θα κάνουμε. Ο κ. Κασαπίδης το θέλει πολύ το έργο και πιστεύω ότι όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι θα ψηφίσουν θετικά. Έχουμε μία πορεία ακόμα. Παλιά τα έργα προτεραιότητας στα επιχειρησιακά σχέδια της περιφέρειας έμπαιναν με σειρά. 1, 2, 3, 4 και εκεί κάπου είχε χαθεί η κλεισούρα. Σε αυτό το επιχειρησιακό, στον άξονα 7 που λέτε κι εσείς, τα 240 εκατομμύρια, μπαίνει και εδώ σειρά. Δηλαδή, λέτε ναι αύριο στην κλεισούρα, σήμερα. Μπαίνει και εδώ σε σειρά. Ή δεν υπάρχει σειρά και το ναι είναι ναι. Κοιτάξτε κύριε Νατσούλη, το είπα και πριν 5 λεπτά στη συνέντευξη που σας δίνω. Το μόνο απόλυτα όριμο έργο αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια, γι' αυτό σας είπα ότι είναι η καλή έτσι συγκυρία, είναι η σύραγγα της κλεισούρας. Τι σημαίνει αυτό? Δεν υπάρχει άλλο όριμο έργο τόσο μεγάλο για να μπορεί να ενταχθεί σε αυτόν τον οδηγό. Και να θέλαμε λοιπόν να το βάλουμε νούμερο 2, δεν γίνεται. Ναι, κατά την άποψή μου. Γιατί δεν υπάρχει δεύτερο. Δεν ξέρω αν, ας πούμε, σε ένα χρόνο αλλάξει αυτό και οριμάσει κάτι που προετοιμάζει η Φλόρνα όσον αφορά τον Νίκη Φλόρνα ή κάποιοι άλλοι οδικοί άξονες ή το Βρεβενά πίσω Βασιλίτσα ή το κομμάτι των Πρεσπών. Δεν το ξέρω αυτό. Αυτή τη στιγμή το μόνο όριμο έργο είναι αυτό. Γι' αυτό και είχα πει και είχα εκφράσει τις στάσεις μου όσον αφορά όταν ζητήθηκε πριν 1,5 χρόνο από την περιφέρειά μας, από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτό που είχατε πει προηγουμένως, τη σειρά, πώς δηλαδή εμείς κατατάσσουμε σε σειρά την προτεραιότητα των έργων. Η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Καρυπίδη, είχε κάνει ένα έγγραφο όπου εμείς ήμασταν πέμπτοι στη σειρά. Δηλαδή είχαν μπει κάποιοι άλλοι οδικοί άξονες πιο πάνω από το δικό μας το έργο, χωρίς όμως να είναι όριμοι. Δηλαδή, όταν το Υπουργείο μας ζητάει έργα, κύριε Νατσούλη, δεν μπορούμε να βάλουμε κάτι το οποίο δεν είναι όριμο ή τέλος πάντων θα το βάλουμε, αλλά ξέρουμε ότι θα οριμάσει σε 5 μήνες, 6 μήνες. Εμείς είχαμε καταταγεί Πέμπτη. Τώρα, τέλος πάντων, χωρίς να θέλουμε έτσι να λέμε πολλά λόγια, σήμερα είναι ως δεύτερο θέμα το συγκεκριμένο, θέμα λήψης απόφασης όσον αφορά την ένταξη του συγκεκριμένου έργου. Η πρόθεση είναι να ξεκινήσει, να προχωρήσει και από εκεί πέρα πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, το επαναλαμβάνω, είναι μέρα σύραγγας κλεισούρας με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κοιτάμε πόσα ναι θα έχουμε σήμερα και πόσα όχι. Μακάρι να έχουμε όλα ναι. Αν έχουμε όμως και όχι, αυτό που λέμε περιφερειακή συνείδηση, αφήστε μας εμάς την Καστοριά να το ξανασκεφτούμε και να το ξανασυζητήσουμε δεύτερη φορά και τρίτη φορά και τέταρτη φορά. Κύριε Σαββόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Και λογικά, δεν ξέρω, αλλά μάλλον θα τα πούμε και αύριο, έτσι πώς γίνονται τα πράγματα τώρα. Εντάξει. Λογικά για αυτό το θέμα θα δούμε το αποτέλεσμα. Εσείς έχετε ακούσει, επειδή εσείς οι δημοσιογράφοι, τέλος πάντων έχετε... Έτσι, κεραίες, απλωμένες. Δεν μπορώ να το ξέρω όλοι. Κάτι έτσι προμηνύεται ότι θα υπάρχει κάποια. Τι έχετε εσείς κάποια πληροφορία? Όχι, εγώ άκουσα ότι κάποιος περιφερειακός σύμβουλος του κ. Καρυπίδη από την Κοζάνη είπε χθες, δεν ξέρω τώρα, στο West ότι να ξέρετε είναι πολύ μεγάλο το έργο και αν θα βγάλει τα λεφτά το δεν θέλω. Καλά, το ξέρουμε ότι οι Κοζανίτες δεν το θέλουν αυτό το έργο, το ξέρουμε χρόνια τώρα. Ό,τι τρικλοποδιά μπορούσαν να τη βάλουν την έβαλαν. Ευτυχώς η Πτολεμαϊδά το θέλει. Ξέρω, εντάξει, ναι, το θέλει και ευτυχώς το θέλει η Πτολεμαϊδά. Και πιστεύω ότι εντάξει, δεν είναι απόλυτο αυτό που. Δηλαδή δεν νομίζω ότι όλη η Κοζάνη να μην δεν το θέλει, γιατί είναι κάτι που θα ενώσει περιοχή της Κοζάνης. Λογικά είναι συμφέροντα της Κοζάνης που δεν το θέλουν. Έτσι, ναι. Λογικά. Οπότε θα τους δούμε. Θα δούμε τους κυρίους που θα ψηφίσουν. Ναι, θα δούμε τους κυρίους που θα ψηφίσουν. Όχι. Θα πάνε όλα καλά. Άντε να δω. Ευχαριστούμε πολύ. Έγινε. Καλημέρα.